Το παιχνίδι έχει τελειώσει στο γήπεδο του Βούρκου. Έχουμε κοντά μας τον επιθετικό του Αμαρινθιακού, τον Γκέρση τώρα. Πόσο εύκολο είναι να έρχεσαι εδώ στην Προποντίδα σε μια σκληρή έδρα και να επικρατήσεις με αυτό το επιβλητικό σκορ, το 0-6? Εντάξει, δεν είναι εύκολο ή δύσκολο, Μανώλη. Πιστεύω ότι όλα τα μάτς φέτος δύσκολα και εύκολα τα κάνουμε εμείς. Άμα εμείς είμαστε αυτοί που πρέπει, όλα τα μάτς πιστεύω ότι θα είναι εύκολα. Όπως δηλαδή σήμερα παίξαμε το δεύτερο στην έδρα του. Πιστεύω, και όχι να περιαυτολογήσω, αλλά πιστεύω η διαφορά δυναμικότητας της φετινής Αμαρίνθου με τις άλλες ομάδες είναι τεράστια. Αυτό φάνηκε και σήμερα. Κρατάω τα τελευταία σου λόγια και πιάνομαι και λέω ότι πέρσι με την Αρτάκη βίωσες μέχρι τέλος έναν μεγάλο ανταγωνισμό μεταξύ εσάς και της Αμαρίνθου. Αυτό σας έκανε καλό γιατί ήσασταν και έτοιμοι στη διαδικασία των μπαράζ. Άμα το πρωτάθλημα τελειώσει από το Νοέμβρη μήνα που μοιάζει να έχει τελειώσει, τι γίνεται? Πώς θα κρατήσετε έτσι απλό ζεστή τη φλόγα μέχρι το τέλος? Εντάξει, σίγουρα αυτό που λες είναι ένα στοίχημα, γιατί όταν υπάρχει ανταγωνισμός εβδομάδα με εβδομάδα και εσύ προσπαθείς να είσαι καλύτερος, γιατί σε κυνηγάει μια ομάδα, κυνηγάς μια ομάδα όπως έγινε δηλαδή πες. Φέτος βλέπω ότι αυτό το πράγμα δύσκολα θα υπάρξει. Εντάξει, μην λέμε μεγάλα λόγια, αλλά λέμε αυτά που βλέπουμε. Εντάξει, εμείς θα προσπαθήσουμε να είμαστε όσο έτοιμοι γίνεται και μέσα από τις προπονήσεις, μέσα από τα παιχνίδια να είμαστε καλοί. Πιστεύω και στα μπαράζ θα είμαστε αυτοί που πρέπει. Είναι αυτό το ταβάνι απόδοσης για τον φετινό Αμαρινθιακό ή ο κόσμος, η ομάδα, η διοίκηση και ο προπονητής πρέπει να περιμένει και άλλα πράγματα από εσάς? Εντάξει, ταβάνι πιστεύω αυτή η ομάδα Μανώλη δεν έχει. Έχει μέσα πολύ καλούς ποδοσφαιριστές. Ποδοσφαιριστές οι οποίοι έχουν μεγαλύτερες παραστάσεις από μεγαλύτερες κατηγορίες και έχει να δώσει κι άλλα σίγουρα. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια και συγχαρητήρια για την νίκη.